Μετά από αλλεπάλληλες επαφές και ενέργειες της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Ερηναίου, η σύσταση και η λειτουργία του ΚΕΠ, του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών και του Αγροτικού Ιατρείου στο Δήμο, δύο μεγάλοι στόχοι κατά δήλωση του Δημάρχου Ανδρέα Βαρνακιώτη, έχουν επιτευχθεί. Είναι δύο υπηρεσίες του Δήμου αναγκαίες που λειτουργούν επιτυχώς και εξυπηρετούν δεκάδες δημότες. Ο κ. Βαρνακιώτης μας μίλησε για τις επαφές του στην Αθήνα σε κυβερνητικό επίπεδο, που ουδέποτε διαφήμισε, αλλά που τα αποτελέσματα αυτών των επαφών φαίνονται με το έργο της Δημοτικής του Αρχής. Το αν τα ΚΕΠ εξυπηρετούν τους πολίτες, όπως γράφει και ο τίτλος τους, αυτό είναι γνωστό και μάλιστα από καιρό και όχι μόνο με την ίδρυση και λειτουργία του ΚΕΠ Ερηναίου, αλλά με πολλά άλλα ΚΕΠ τα οποία έχουν λειτουργήσει πολύ νωρίτερα από το δικό μας. Πράγματι λοιπόν ο θεσμός αυτός, και αξίζουν συγχαρητήρια και για αυτόν που τον ενεπνεύστη, και αξίζουν συγχαρητήρια στο προσωπικό, στους υπαλλήλους, οι οποίοι εξυπηρετούν τους πολίτες. Διότι αν δεν τους εξυπηρετούσαν οι άνθρωποι που είναι μέσα, δηλαδή οι υπάλληλοι, τότε αυτά θα ήταν κέντρα ταλαιπωρίας πολιτών. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και με το δικό μας, το ΚΕΠ, στο Δήμο Ερηναίου. Δεν θα προχωρήσω ή δεν θα αναφερθώ σε δυσκολίες που συναντήσαμε, είτε εγχώριες, είτε από το κέντρο λήψεως της τελικής απόφασης. Αυτά δεν είναι θέματα που προσφέρονται για αντιπολίτευση, ούτε θεωρώ την αντιπολίτευση ή τον αντίλογο, αν θέλετε, των δικών μου προς την άλλη πλευρά, ούτε της άλλης πλευράς προς τη δικιά μου. Αυτές οι διαμάχες ή αυτοί οι εσωτερικοί πόλεμοι μάλλον κακό φέρουν και φθορά σε αυτούς που κάνουν αυτόν τον αγώνα. Θέλω λοιπόν, μια και μου δώσατε αυτή την δυνατότητα, να ευχαριστήσω την κυβέρνηση που ικανοποίησε ένα αίτημα των δημοτών μας, που ικανοποίησε μια δική μου, αν θέλετε, κίνηση που είχα σκεφτεί προεκλογικά και την υλοποιήσαμε, με τη βοήθεια πολλών άλλων συνεργατών μου από το Δήμο. Τους ευχαριστώ λοιπόν όλους. Θα γίνει μια τελετή ως ήθιστε των εγγενείων και θα σας καλέσουμε και εσάς για το θέμα αυτό. Η υγεία είναι ένα αγαθό, ίσως το ύψιστο, και λέω ίσως γιατί ξέρουμε ότι θυσιάζεται και η υγεία και η ζωή για την ελευθερία, αλλά δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε την αξία της υγείας. Ύψιστο λοιπόν αγαθό και λειτουργεί το αγροτικό ιατρείο προ πολλών ετών, από την εποχή που ήταν ακόμα κοινότητα. Δεν είναι δικό μου δημιούργημα. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε με τον ημερό μας κάποια βελτίωση ουσιαστική. Τη μόνη βελτίωση που κάναμε ήταν για κάποια δίμηνα, τρίμηνα, την απόσπαση μιας νοσοκόμου από το νοσοκομείο Αιγίου για να εξυπηρετεί τον ήρωα γιατρό, τον κύριο Τριαντάφυλλο Φέτσι, που αν δεν ήταν αυτός, δεν ξέρω πόσα θύματα θα είχαμε θρηνήσει και κυριολεκτών, πόσα θύματα θα είχαμε θρηνήσει στο Δήμο μας. Ο άνθρωπος αυτός είναι πράγματι ένας ήρωας, λειτουργός, από αυτούς που βγαίνουν μέσα από τα βιβλία που πρέπει να διαβάζουν οι μαθητές για το πώς δει είναι τον ιατρόν, πώς πρέπει να είναι ένας γιατρός. Τον συγχαίρω και πάλι.